Αγαπητέ μου πρόεδρε, φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, σας ευχαριστώ για αυτή την πολύ θερμή υποδοχή εδώ στην Πιερία, στην Κατερίνη. Εγώ σας οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη που παρέχετε στην κυβέρνησή μας και σε μένα προσωπικά να συνεχίζουμε ακόμα πιο δυνατή το έργο το οποίο αναλάβαμε πριν από 3,5 χρόνια και θα το κάνουμε. Γιατί αναλάβαμε μια δέσμευση να κάνουμε την Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο ευημερούσα, πιο δίκαιη και αυτή μας τη δέσμευση, αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης, αυτή τη συμφωνία αλήθειας που υπογράψαμε με τον ελληνικό λαό, φίλες και φίλοι, κάθε μέρα θα την υπηρετούμε. Η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή, γίνεται πιο ευημερούσα, είναι μια χώρα με αυτοπεποίθηση, είναι μια χώρα με μια οικονομία η οποία πηγαίνει καλύτερα. Και ακριβώς επειδή η οικονομία μας πηγαίνει καλύτερα, μπορούμε να στηρίζουμε τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας απέναντι στη μεγάλη κρίση ακρίβειας την οποία τώρα αντιμετωπίζουμε. Όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν ότι αυτή η κυβέρνηση έχει σκύψει πάνω στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Ότι μας ενδιαφέρουν τα έργα και όχι τα λόγια. Ότι μπορούμε να παράγουμε μετρήσιμο αποτέλεσμα το οποίο εκτιμάται από τους πολίτες. Ότι είμαστε εδώ για να εξασφαλίσουμε την ευημερία όλης της κοινωνίας, αλλά να είμαστε και σίγουροι ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια την οποία έχουμε ξεκινήσει. Το γνωρίζετε καλά αυτό άλλωστε εδώ πέρα στην Πιερία, στην Κατερίνη, ένα νομό με τόσα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, που συνδυάζει βουνό και θάλασσα, που συνδυάζει πρωτογενή τομέα με μεταποίηση. Εδώ πέρα στην Πιερία, εκφράζονται όλα τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Από τον Όλυμπο, τον οποίο η δικιά μας η κυβέρνηση έχει αναδείξει και θα αναδείξει ακόμα περισσότερο, μέχρι τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους μας, που γνωρίζουν πρώτοι και καλύτεροι ότι αυτή η κυβέρνηση στο μέτρο των δυνατοτήτων μας του στήριξε και θα εξακολουθεί να του στηρίζει, όπως στηρίζει κάθε πολίτη σήμερα απέναντι στο κόστος ενέργειας. Ο κάθε Έλληνας ο οποίος παίρνει το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος βλέπει τι θα πλήρωνε αν δεν υπήρχε κρατική επιδότηση και τι πληρώνει τώρα. Και το πετύχαμε αυτό και θέλω να το συγκρατήσετε, διότι είμαστε η μόνη χώρα προς το παρόν στην Ευρώπη η οποία φορολόγησε τα υπερκέρδη των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Το είπαμε και το κάναμε, γιατί τηρούμε το λόγο μας. Και θέλω εδώ πέρα από την Πιερία, από την Κατερίνη, να στείλω ακόμα ένα μήνυμα. Καθώς, φίλες και φίλοι, πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές του 2023, δεν είναι τώρα η ώρα να ξανακυλήσουμε την πολιτική ζωή της χώρας στο βούρκο. Θα πούμε όχι σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να μας γυρίσουν πίσω. Θα πούμε ναι σε κάθε δημιουργική πρόταση η οποία ενώνει την ελληνική κοινωνία. Και απέναντι σε όσους επιμένουν να ανακαλύπτουν ιστορίες επιστημονικής φαντασίας, η δικιά μας απάντηση είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα νότιο-δυτικά της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Η εκκίνηση της διαδικασίας εξόρυξης υδροαναθράκων για να μπορέσουμε ως χώρα να ενισχύσουμε την ενεργειακή μας επάρκεια. Με έργα λοιπόν και όχι με λόγια θα απαντάμε στις προκλήσεις των καιρών. Και θέλω να ζητήσω πραγματικά από όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να κάνουμε μαζί αυτήν την μεγάλη προσπάθεια να εξηγήσουμε στους συμπολίτες μας ότι η χώρα έχει προοδεύσει πολύ τα τελευταία 3,5 χρόνια. Το γνωρίζουν εξάλλου οι πολίτες. Γνωρίζουν πού ήταν η Ελλάδα το 19, γνωρίζουν πού είναι η Ελλάδα σήμερα και οραματίζονται μαζί μας που θέλουμε να πάμε την Ελλάδα στο μέλλον. Όχι μόνο για μας, αλλά και για τα παιδιά μας, τα οποία αξίζουν να ζουν σε αυτόν τον τόπο και αξίζουν να οραματίζονται ένα μέλλον καλύτερο από το μέλλον των γονιών τους, των παππούδων τους και των γιαγιάδων τους. Αυτό τον αγώνα σας καλώ να τον δώσουμε μαζί. Δεν θα υποτιμήσουμε τις δυσκολίες. Ξέρουμε ότι υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι δοκιμάζονται σήμερα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Τα προβλήματα τα οποία κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα 3,5 χρόνια ήταν πρωτοφανή.
Κανείς δεν φανταζόταν όταν ήρθαμε στα πράγματα το 2019 ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε μια πανδημία, μια εξαιρετικά επιθετική Τουρκία, μια προσφυγική κρίση, ένα πόλεμο στην Ουκρανία, μια έκρηξη πληθωρισμού, όμοια της οποίας η παγκόσμια οικονομία δεν έχει δει εδώ και 40 χρόνια. Όμως και πάνω σε αυτό το πρόβλημα θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Κάποιοι όταν ξεκινήσαμε την πρωτοβουλία για το καλάθι του νοικοκυριού μας ειρωνεύτηκαν. Τώρα όμως βλέπουν ότι και αυτή η πρωτοβουλία αποδίδει. Κάποιοι μας έλεγαν δεν έχετε τη δυνατότητα να στηρίξετε την κοινωνία γιατί τάχα εσείς στη Νέα Δημοκρατία δεν είστε κοινωνικά ευαίσθητοι. Τους απαντάμε εμείς είμαστε το μεγάλο λαϊκό κόμμα της χώρας που έρχεται από μακριά και θα πάει ακόμα πιο μακριά. Καθώς λοιπόν φίλες και φίλοι σταδιακά μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις εκλογές του 23, θα έρθει η ώρα των μεγάλων διλημάτων και των πραγματικών συγκρίσεων. Θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο της ισχυρής και ευημερούσας Ελλάδος ή θέλουμε να κλωτσίσουμε την καρδάρα με το γάλα και να γυρίσουμε πίσω σε ένα παρελθόν το οποίο δεν είναι τόσο μακρινό. Νομίζω το θυμόμαστε όλοι μας. Θέλουμε την Ελλάδα μια χώρα ισχυρή με αυτοπεποίθηση στον πυρήνα της Ευρώπης ή μια χώρα η οποία θα αναζητεί τις τύχες της στους τέσσερις ανέμους όπως κάποιοι διαλαλούν. Θέλουμε μια Ελλάδα η οποία θα επενδύει στις ένοπλες δυνάμεις με ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα, μια Ελλάδα που θα προστατεύει τα σύνορά της ή μια Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι. Θέλουμε μια Ελλάδα η οποία θα στηρίζεται στην ιδιωτική οικονομία, στη δημιουργικότητα του Έλληνα και θα δημιουργεί θέσεις εργασίας ή μια Ελλάδα που θα εγκλωβίζει τους συμπολίτες μας σε μια έναη πολιτική επιδομάτων για να μπορούμε την τελευταία στιγμή να πηγαίνουμε και να ζητάμε να τα εξαργυρώνουμε για ψήφους. Τα επιδόματα είναι απαραίτητα και χρήσιμα για να στηρίζουμε την κοινωνία, αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι να δημιουργούμε θέσεις εργασίας για τους άνεργους συμπολίτες μας, να φέρνουμε επενδύσεις, να επενδύουμε στην καινοτομία, να ενισχύουμε τα πανεπιστήμια μας, να κάνουμε τα σχολεία μας καλύτερα, να στεκόμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας, στα άτομα με ειδικές ανάγκες που έχουν ανάγκη. Επισκέφθηκα πριν από λίγο την καταπληκτική δομή της Μέρινας. Αυτό σημαίνει πραγματική κοινωνική ευαισθησία. Αυτές, φίλες και φίλοι, είναι οι αξίες τις οποίες εκφράζει η παράταξή μας η Μεγάλη Νέα Δημοκρατία. Άρα τα διλήμματα για το 2023 θα είναι πολύ ξεκάθαρα. Και το πιο σημαντικό είναι θα πάμε μπροστά ή πίσω και τελικά ποιον θέλουν οι Έλληνες να κυβερνά την Ελλάδα. Αυτό το ερώτημα θα κληθούν να απαντήσουν οι Έλληνες και είμαι σίγουρος ότι θα μας δώσουν και πάλι τη στήριξή τους και θα μας περιβάλλουν και πάλι με την εμπιστοσύνη τους. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο επανειδήν θα επισκεφθώ φυσικά και πάλι την Πιερία πριν από τις εκλογές. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ.